Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την πιθανότητα να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το κοινωνικό μέρισμα που θα διανεμηθεί φέτος σε 3,4 εκατομμύρια δικαιούχους, εάν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά, αφήνει διάταξη του νομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες Τρίτη στη Βουλή για την διανομή της συγκεκριμένης ενίσχυσης. Με το νομοσχέδιο, όπως αφηνίζεται επίσης, ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, καθώς και πως ο εντοπισμός των δικαιούχων θα γίνει κατόπιν ηλεκτρονικής υποβόλης αιτήσεων των ενδιαφερομένων και διασταύρωσης των στοιχείων που θα δηλώσουν στις αιτήσεις τους με τα ποσά συνολικού ετήσιου οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος. Με τον διαγωνισμό για τις πρόδρομες εργασίες που αναμένεται να προκηρύξει η Αττικό Μετρό εντός των επόμενων εβδομάδων, προχωρά ο σχεδιασμός της γραμμής 4 του μετρό που θα συνδέσει το Γαλάτσι με το Γουδί. Τα λεγόμενα πρόδρομα έργα είναι μια σειρά εργασιών που αφορούν τη μετακίνηση αγωγών και διαφόρων δικτύων κοινή ωφέλεια, τις αρχαιολογικές εργασίες που μπορεί να προκύψουν αλλά και τις απαλωτριώσεις, έργα πολύ σημαντικά ώστε να αποφευθούν οι σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται συνήθως στην κατασκευή μετρό. Σε εμπορικό θεσμό μετατρέπεται πλέον και στην Ελλάδα η Black Friday, κατά την οποία οι αλυσίδες τεχνολογίας και όχι μόνο κάνουν εντυπωσιακές εκπτώσεις. Έτσι, συστάσεις προς τους καταναλωτές αλλά και τις επιχειρήσεις απίφθινε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της, με κυριότερη αυτή που συνιστά στους καταναλωτές να διενεργούν έρευνα αγοράς για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν κατά την περίοδο που θα προηγηθεί τις αναφερόμενες δράσεις, τη Black Friday δηλαδή, ώστε να είναι σίγουροι πως η εντυπωσιακή έκπτωση είναι όντως πραγματική. Τότε κακινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυο. Μόνο και μέσα 717,81 μονάδες, καταγράφοντας απόλυες 0,33% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.